20λεπτο, με πολλή πίεση ψηλά στο κέντρο, να κλέψει μπάλες και να βγάλει πολλές επιθέσεις, πολλές ευκαιρίες και να καθαρίσει και με δύο γκολ. Εδώ βλέπουμε το βίντεο για τα θύματα της θύρας 7-8 Φεβρουαρίου του 81, με αντίπαλο τότε την ΑΕΚ 6-0, όπως και το περσινό 6-0. Πολλοί φοβόντουσαν μια επανάληψη, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός και λόγω του παιχνιδιού της Τρίτης κατέβασε ταχύτητα μετά τα δύο γκολ. Και εδώ βλέπουμε από τα πρώτα κιόλας λεπτά, δεύτερο λεπτό εδώ, κυρίως όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού είναι από την αριστερή πλευρά, εκεί που ο Μυραλάς απέναντι εδώ κάνει τη σέντρα, ο Μανιάτης θα βρει άσχημα την μπάλα, θα περάσει out. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ τον Κοντοέ. Που πέρασε στη δεξιά πλευρά, αλλά νομίζω είχε και τον Μπέλεκ από εκεί για βοήθεια. Βέβαια, ίσως δεν έδωσε τις βοήθειες που ήθελε. Ταλαιπώρησε όποιον βρήκε μπροστά του. Εδώ ένα shoot out του Μυραλάς στο τέταρτο λεπτό. Βλέπετε όλες οι επιθέσεις από εκεί. Εδώ είναι με τον Μπέλεκ. Μυραλάς σε σέντρα. Τσιμπούρ δεν προλαβαίνει. Η μπάλα είναι corner. Πέμπτο λεπτό η Μπαγάσα. Κεφαλιά του Όλαφ Μέλμπερκ. Η μπάλα στα δίχτυα. Μόλις το πέμπτο λεπτό. Και αυτό που θα αναρωτήσω στο Γιώργο Δόνη, γιατί εντάξει, σίγουρα το παιχνίδι έχει γίνει προχθές, αλλά η εξέλιξη έχει μεγάλη σημασία. Ο Νίκος Στενόγλου είπε, με πληγώνει πολύ, αλλά παραδέχομαι ότι ο Ολυμπιακός είναι ανώτερη ομάδα. Αυτό το ισχύει όσον αφορά τη συγκεκριμένη δεδομένη συγκυρία, γιατί πολύ απλά ο Ολυμπιακός δεν έχει οικονομικά προβλήματα και αυτό παίζει ρόλο, έτσι. Εντάξει, δεν είναι απλώς αν μια ομάδα έχει οικονομικά προβλήματα ή όχι. Σίγουρα η σταθερότητα στο ποδόσφαιρο παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ποιότητα. Έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι μπορεί κάποιοι προπονητές να κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά ουσιαστικά τη διαφορά την κάνει η ποιότητα των ποδοσφαιριστών σε ένα παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Και το να καθαρίσει ένα μάτς γρήγορα, η Λέα Χριστογιανόπουλε, γίνεται ειδικότητά του σιγά-σιγά. Βέβαια, είδαμε εδώ για σεμινάριο αντεπίθεση η Μυραλάς Τζεμπούρ. Και πραγματικά το έχουν πει πολλοί προπονητές αυτό, οι ποδοσφαιριστές έκαναν μάγκα. Νομίζω ότι όταν μένεις τόσο νωρίς στο σκορ πίσω από μια στημένη φάση και ειδικά με στο Καραϊσκάκι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλάζουν όλα. Ήθελα να αναφερθούμε και λίγο στο παιχνίδι της Τρίτης που έχει απέναντι στη Ρούμπιν Καζάν, μια διαφορετική Καζάν. Πόσο διαφορετική την περιμένουμε εμείς, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που κάνει προετοιμασία πλέον, δεν έχει αγωνιστικό πρόγραμμα. Είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι 5 Μαρτίου, νομίζω. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα στη Μόσχα με τη Σπαρτάκ. Προετοιμάστηκε στην Ισπανία για το παιχνίδι αυτό και μιλάμε για θερμοκρασίες. Αυτό είναι ο σημαντικός παράγοντας. Μείον 23. Σίγουρα στα δύο παιχνίδια θεωρώ ότι έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Έχει πλεονέκτημα γιατί η αποχή από τα επίσημα παιχνίδια για μία ομάδα είναι μειονέκτημα. Τώρα σίγουρα αυτές οι πολικές θερμοκρασίες και ανάλογα πώς θα είναι και ο αγωνιστικός χώρος, οι Ρώσοι είναι πιο συνηθισμένοι. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απέναντι σε αυτή την ομάδα, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, μπορεί να τα καταφέρει και να πάρει την πρόκριση. Πολύ σφιχτή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα η Ρούμπιν Καζάν. Θυμάμαστε και πέρσι στο Champions League με την Μπαρσελόνα. Έχει δείξει δείγματα γραφής, αλλά αυτό η διαφορά είναι αυτή, ότι μετά το Γενάρη είναι διαφορετικές αυτές οι ομάδες. Ναι, όλες αυτές οι ομάδες ανατολικές είναι μετά τη διακοπή του χειμώνα παρουσιάζουν μια κάμψη και γι' αυτό δεν τα πολύ καταφέρνουν μετά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι καλή ομάδα, ειδικά στα παιχνίδια εκτός έδρας όπου σε οργανωμένη άμυνα. Στα παιχνίδια με την Μπαρσελόνα ήταν πάρα πολύ καλή σε οργανωμένη άμυνα. Ναι, ναι. Όσον αφορά τις ομάδες που έχει αντιμετωπίσει ο Ατρόμητος και έχει αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα, και κάνω αυτή την ερώτηση γιατί αναφέρθηκε στα play-off νωρίτερα, ποιες έχουν τη μεγαλύτερη τύχη να μπουν μαζί με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στις πρώτες θέσεις? Νομίζω ότι σίγουρα ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα. Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, ανάλογα ποια ομάδα θα πάρει το. Μυραλάς, χαμηλά η μπάλα, ο Μανιάτης κινήθηκε στην περιοχή αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 2. Ο Στενόγλου φωνάζει σε Μάκο και Βάργκας να πιέσουν πιο ψηλά τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πίνει και πάλι μπροστά με τον Μυραλάς να πλαγιοκοπεί. Θέλησε να ευνηδιάσει μαδεύοντας την κλειστή γωνία του Αραμπατζή. Έστειλε την μπάλα out σε θέση άμυνας η ΑΕΚ. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά 1-0. Μέλμπεργκ. Ο Ολυμπιακός όπως και πέρσι, έτσι και φέτος ξεκινάει εντυπωσιακά το μάτς και προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Όλαφ Μέλμπεργκ. Ο Ολυμπιακός μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο πρώτο 20λεπτο. Ορμπάιθ.
Καταπληκτική πάσα του Τζιμπούρο Μιραλάς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 12. Κάνει κίνηση ο Λεωνάρντο, πάει κοντά του ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και ο Τωροσίδης. Γυρίσε και ο Καζίμ. Η σέντρα στην περιοχή, πέρασε από όλους, ο Βάργκας από πλάγια θέση, ο Μέγερη με τα πόδια και ο Μαρκάνο βγάζει την περιοχή του Ολυμπιακού. Ανεβαίνει ο Κοντοές, πρώτου Μπέλεκ ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και τρώει μπαγάσα στο Μιραλάς. Του δίνει στήριγμα ο Τζιμπούρ και βγαίνουν τέσσερις του Ολυμπιακού με τέσσερις της ΑΕΚ. Ο Τζιμπούρ έχει πάρα πολύ χώρο. Ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. 2-0 ο Μιραλάς στο 24. Οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται να απλοποιούν την κατάσταση πολύ νωρίς στο ντέρμπι. Κέβιν Μιραλάς, 13ο γκολ στο πρωτάθλημα. Φορά εκτελεί ο Λεωνάρντο, η κεφαλιά out από τον Νίκο Λιμπερόπουλο στο 43. Μανιάτης, το Ρωσίδης, ωραία σέντρα, ο Κοντοές, Μπερίσκο. Θέλησε να δώσει με το στήθος πίσω στον Αραμπατζή, αλλά η μπάλα είχε δύναμη, είχε φάλτσα. Ο Σιαλμάς, ο Λιμπερόπουλος, διαδοχικές κόντρες έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Το σούτ του Λιμπερόπουλου και η επέμβαση του Μέγερη σε κόρνερ στο 63. Ο Σιαλμάς είναι offside, ο Κοντοές. Εκτελεστής του φάουλ ο Λεωνάρντο. Ο Μέγερη με γροθιές, το γέμισμα, ο Τωροσίδης σε κόρνερ. Ο Καζίμ στην κίνηση. Εκτελεστής ο Ιμπαγάσα. Ο Μέλμπερκ πήρε την κεφαλιά, ο Αραμπατζής μάζεψε σταθερά στο 83. Μεγάλη μεταβίβαση εδώ για τον Σιαλμά, ήταν εκτός περιοχής ο Μέγερη, τρέχει ο Παπαδόπουλος να καλύψει. Κόρνερ. Αμπτούν. Η σέντρα για τον Χολέμπας, πέρασε η μπάλα, η ευκαιρία από τον Μοδέστο. Αδικοχαμένων αδελφών μας της Δύρας 7.